Μένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Έχουμε κοντά μας απόψε μέσω Skype την κυρία Αντωνία Μπρή, πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου, και τον κύριο Τρίφων Αθανασόπλο τηλεφωνικά, πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηλίας. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Για μία ακόμη φορά η εκπαιδευτική στο δρόμο, αφορμή το πολυνομοσχέδιο, την Τετάρτη ψηφίζεται στην Βουλή. Αυτό που ουσιαστικά είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε είναι ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος αντιδρά κάθετα σε όσα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Κύριε Θανασόπλη, μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Μπρή. Βεβαίως. Το θέμα δεν είναι μόνο η αντίδρασή μας στις ρυθμίσεις που έχει το νομοσχέδιο αυτό. Το θέμα είναι ότι αντιδρούμε γενικότερα με τον τρόπο με τον οποίο φτάνει αυτό το νομοσχέδιο προς ψήφιση. Ένα νομοσχέδιο το οποίο προς τα άρθρα του, ακόμα και αν μπορούσαμε να βρούμε κάποιες θετικές ρυθμίσεις, χάνονται σε μια πληθώρα αρνητικών διατάξεων. Έρχεται μετά από απουσία παντελή θεσμικού διαλόγου και ουσιαστικού διαλόγου με τις ομοσπονδίες. Οι δύο μεγάλες ομοσπονδίες, τόσο η ΕΛΜΕ όσο και η ΔΟΕ, αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση, η οποία εκπροσωπεί 11 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη και κάλεσε σε θεσμικό διάλογο την Υπουργό Παιδείας με τις ομοσπονδίες μας. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Και αυτό είναι το οποίο μας κάνει πραγματικά να νιώθουμε τόσο λίγοι τελικά μπροστά σε ένα νομοσχέδιο που μας αφορά και μας... και θα μας οδηγήσει στην ουσία να το υπηρετήσουμε χωρίς κανένα διάλογο από την πλευρά μας. Κύριε Θανασόπλη, ο διάλογος αυτός δεν έγινε, δεν καλλιεργήθηκε λόγω των έκτακτων μετρών για τον κορονοϊό. Και αν είναι έτσι, δεν θα έπρεπε να περιμένουμε να περάσουμε σε μια κανονικότητα, ούτως ώστε να μπορεί πράγματι να γίνει συζήτηση? Γιατί τα θέματα της παιδείας νομίζω ότι το κυρίαρχο που θα πρέπει να τα καθορίζει και αν θέλετε να οδηγεί και τις εξελίξεις είναι η πολύ καλή συνεργασία που θα έπρεπε να έχουν οι εκπαιδευτικοί με αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και με το Υπουργείο για να είναι και αποτελεσματικά. Βλέπουμε ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία και εννοείται και σήμερα ότι όλες οι αποφάσεις που είχαν να κάνουν με την παιδεία έχουν πάρθει κοντά στο Πάσχα, το 15 Αύγουστο πολλές από αυτές, στα Χριστούγεννα, δηλαδή όταν οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν εύκολα να αντιδράσουν. Μα τι εξυπηρετεί αυτό? Νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί το βέλτιστο του αποτελέσματος. Έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, με το περιεχόμενο. Δηλαδή προσπαθούν σαν τον κλέφτη να περάσουν διάφορα νομοσχέδια τα οποία στοχεύουν σε απαξίωση του δημόσιου σχολείου. Αυτή είναι η αίσθηση δικιά μας. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να εγκαθιδρύσει το σχολείο της αγοράς η κυρία Κεραμέως. Φάνηκε από τη συζήτηση που έγινε τις προάλλες στις επιτροπές της Βουλής που είχαν καλέσει φορείς ότι τελικά το νομοσχέδιο υποστήριζε μόνο το Υπουργείο, η κυβέρνηση και κάποιοι από την ιδιωτική εκπαίδευση, τα ιδιωτικά σχολεία δηλαδή και τα μεγάλα φροντιστήρια. Αυτή είναι η λογική που προσπαθούν να το περάσουν σαν τον κλέφτη, όπως λέμε. Στοχεύουν βέβαια, με βάση τουλάχιστον για τη δευτεροβάθμια, με βάση τα εργαλεία του ΩΣΑ που έχουν πει μέχρι τώρα ότι χρησιμοποιούν, με επιτυχία σε εισαγωγικά θα λέγα ή χωρίς εισαγωγικά. Ναι. Αυτό προσπαθούν να το πετύχουν, την υποβάθμιση του σχολείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων. Θα βάλουν τα παιδιά δηλαδή να δίνουν μίνι πανελλαδικές σε όλη τη διάρκεια του σχολικού τους βίου στο Λύκειο. Προχωράνε προς το Εθνικό Απολυτήριο. Για μας αυτό είναι ένα ταξικό φίλτρο. Θα σπουδάζουν με λίγα λόγια όσοι έχουν λεφτά. Ταυτόχρονα έχουν βάλει την ηλικία στα ΓΑΕΠΑΛ και την αξιολόγηση. Είναι θέματα που τα έχουμε αναδείξει. Ναι. Προσπαθούν με λίγα λόγια να κάνουν αυτό που προείπα, να σπουδάζουν αυτοί που έχουν χρήματα. Όσον αφορά τώρα το πώς βλέπει το Υπουργείο ή το κάθε Υπουργείο, ναι, την παιδεία, είναι εύκολο να το δει κάποιος αν δει τις δαπάνες του προϋπολογισμού κάθε φορά. Ο προϋπολογισμός είναι πάγιο αίτημα σε σχέση με την παιδεία, όπως είναι και με την υγεία. Πράγματι δεν υπάρχει αντιστοίχηση της προτεραιότητας. Όταν δίνεις 3% του ΑΕΠΣΟΥ για την παιδεία, διαρκώς ρίχνει στα βάρη, ας πούμε, στο ότι φταίνε τα σχολεία, φταίνε οι εκπαιδευτικοί, αρχίζουν να γελούν διάφορα. Πρέπει να διαθέσεις
χρήματα για να έχεις αποτελέσματα. Μην κοροϊδευόμαστε. Και το βλέπουμε, για παράδειγμα, είναι απαρχαιωμένος εξοπλισμός των σχολείων. Υπάρχει αυτή η εγκατάλειψη. Αργούν να προσλάβουν κόσμο. Δεν κάνουν προσλήψη γενικώς. Ναι. Δουλεύουν τα σχολεία με αναπληρωτές. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί αναπληρωτές που δουλεύουν 15-20 χρόνια. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Κυρία Μπρή, εξακολουθώ να δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Υπουργείο Παιδείας δεν έχει την πρόθεση να στηρίξει την δημόσια παιδεία. Συχνά, βέβαια, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι οι κατευθύνσεις είναι ίσως λανθασμένες ή τέλος πάντων μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση πάνω στις αλλαγές που γίνονται. Ωστόσο, νομίζω ότι, όπως είπατε κι εσείς, αν υπάρχουν και κάποια θετικά, αν αυτά τα θετικά είχαν συνοδευτεί από ένα διάλογο μεταξύ αυτών που θα πρέπει να συνεργαστούν για να εφαρμοστούν αυτά και να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τα παιδιά μας, το Υπουργείο δεν θα έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις έτσι τόσο βεβαιασμένα. Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε σαν να μην θέλει κανένα διάλογο με τις ομοσπονδίες. Φάνηκε να καταρχήν φαίνεται το Υπουργείο να είναι ανακόλουθο. Από τη μια, όλο αυτό το διάστημα στηρίζει και ευχαριστεί με δημόσιες διαφημίσεις και σε κάθε ευκαιρία το ότι οι εκπαιδευτικοί από μόνοι τους στήριξαν το δημόσιο σχολείο, και από την άλλη για το σχέδιο νόμου, ενώ ζητάει τη γνώμη των ειδικών για όλα τα υπόλοιπα θέματα, για το σχέδιο νόμου γυρίζει την πλάτη στους εκπαιδευτικούς και απαξιώνει όλες τις αποφάσεις που έχουν πάρει οι γενικές μας συνελεύσεις. Αυτό, πέρα από ανακόλουθο, είναι και περιφρονητικό, είναι απαξιωτικό. Αυτή η αδιαλαξία νομίζω ότι είναι αυτή που μας έχει φτάσει και στα όρια μας και θεωρούμε ότι κάτι κρύβεται που ίσως ακόμα δεν το έχουμε δει. Μάλιστα. Κύριε Θανασόπουλε, σας ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ τις δηλώσεις που κάνετε το πρωί από την κεντρική πλάτη του πύργου που έγινε η κινητοποίηση. Να λέτε ότι ναι, μεν την Τετάρτη φτάνει στην Βουλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς σταματάμε τον αγώνα για να ανατρέψουμε όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται. Έχει ελπίδες. Ένας τέτοιος αγώνας έχει ελπίδες πραγματικά αν κάτι περάσει από τη Βουλή. Βεβαίως έχει ελπίδες. Θα έρθει όλα αυτά τα νομοσχέδια, και δεν είναι το μόνο, ετοιμάζουν και άλλα για την επαγγελματική εκπαίδευση κλπ. Θα αρχίσουν να φέρουν σαν διέξοδο πραγματικά την κοινωνία, και όταν θα φανούν στην πράξη, τότε και οι σύμμαχοί μας θα είναι περισσότεροι και οι αντιδράσεις θα είναι πιο έντονες. Μη θεωρεί η κυβέρνηση ότι ψηφίζοντας ένα νόμο ότι καταφέρνει να βάλει στην άκρη, αν θέλετε, το κίνημα των εκπαιδευτικών. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες πανελλαδικά. Είμαστε ένας χώρος που έχουμε πανελλήνια διασπορά και έχουμε τη δυνατότητα σε συνεργασία με άλλους εργαζόμενους να αντιδράσουμε πιο αποτελεσματικά από ό,τι θεωρούν οι κυβερνήσεις. Την Τετάρτη, δεν ξέρω, έχει προγραμματιστεί κάτι που είναι η μέρα ψήφισης? Πανελλαδικά, βέβαια, η ΕΛΜΕ θα γίνει μεγάλη συναντία στο κέντρο της Αθήνας την ώρα της ψήφισης. Αλλά σας είπα ότι αυτός ο αγώνας θα είναι διαρκείας, δεν σταματάει εδώ. Και ούτε υπάρχει περίπτωση να κάμψει, ας πούμε, την αγωνιστική διάθεση που υπάρχει στον χώρο των εκπαιδευτικών. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά θέματα, όπως το άνοιγμα των σχολείων της νέας χρονιάς, που θα κληθούν να εφαρμοστούν όλα αυτά. Ναι. Έχουμε εμπειρία στην πράξη να τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Κυρία Μπρή, για να καταλήξουμε, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά που φιλοξενηθήκατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο εκπαιδευτικός το χειροκρότημα το θέλει με διαφορετικό τρόπο και το ευχαριστώ με διαφορετικό τρόπο. Και κανένα ευχαριστώ να μην σας πούν δεν είναι απαραίτητο από τη στιγμή που σας αφήνουν να κάνετε τη δουλειά σας και την κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Η αλήθεια είναι αυτή. Το χειροκρότημα δεν το χρειάζεται ο εκπαιδευτικός. Έχει δουλέψει χωρίς το χειροκρότημα χρόνια τώρα. Το δημόσιο σχολείο πάντα λειτουργεί υπό αντίξωες συνθήκες, ούτως ή άλλως. Οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι έρχεται ο ένας πίσω από τον άλλον και συσσωρεύονται πια πολλά προβλήματα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι το χειροκρότημα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να αυτενεργούμε και να είμαστε ανεξάρτητοι μέσα στο σχολείο μας και να έχουν υπόψη τους ότι αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ γονέων και δασκάλων δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Είναι απόδειξη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα σχολεία στο δημοτικό λειτουργούν σχεδόν με ένα μεγάλο ποσοστό, άνω των 80-85% πληρότητα, και αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει ο γονιός στον δάσκαλο, και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ και με κανένα νομοσχέδιο. Ακριβώς. Αυτό είναι και το μήνυμα των σημερινών. Ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.